Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε η Βερίνα, αλλιώς Νέριν Γκλουμ. Και η Μάριον, αλλιώς Μαρλόξ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, Χαμένη Λεωφόρος. Σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό βίντεο. Έχουμε βέβαια κάνει εντός εισαγωγικών παιχνίδια και στο παρελθόν. Βεβαίως. Αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι για πρώτη φορά, που θα είναι και για μας πρώτη φορά. Θα είναι ένα μικρό unboxing και θα παίξουμε και το παιχνίδι που είναι το περιεχόμενο αυτού του unboxing. Και είναι ένα παιχνίδι που δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε καθόλου τι είναι. Ένα πάρα πολύ μικρό story time. Είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο συνοικιακό και βρήκα αυτό το παιχνιδάκι. Λέγεται Gamer Trivia Game, not sponsored βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι της εταιρείας Kickerland, κάπως έτσι. Ναι. Και είναι, δεν το έχω ανοίξει καν επίτηδες για να είναι και για μένα έκπληξη. Και όταν το είδα σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να παίξουμε το παιχνίδι αυτό για το κανάλι μας. Και να είναι και, ας το πούμε, blind και για τις δύο. Ναι, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Ακριβώς, είναι παιχνίδι με ερωτήσεις σύμφωνα με το packaging. Ναι, σαν, κάτι σαν το Trivial Pursuit. Ναι, ναι, ναι. Ισχυρίζεται ότι είναι great conversation starter, χωρίς δηλαδή να πας σε έναν άγνωστο και να ξεκινήσεις μια κουβέντα και να τριαρχίσεις τις ερωτήσεις. Και περίεργα να ξέρω πόσο καλά θα πήγαινε αυτό. Και είναι... It's game on είναι το tagline του. Πάντως είναι πολύ χαριτωμένη η συσκευασία, πολύ όμορφη ακριβώς. Και μας λέει ότι μπορούμε με αυτό να τεστάρουμε τις γνώσεις μας πάνω στα video games. Και έχει σχετικές ερωτήσεις, έχει 50 ερωτήσεις. Μάλιστα. Και οι απαντήσεις είναι, λέει εδώ, σε μορφή multiple choice. Μας δίνει δηλαδή τις επιλογές. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε νομίζω, ναι, ναι, ναι. Γιατί καμιά φορά μπλοκάρει και το μυαλό. Ακριβώς. Νομίζω έτσι καλά θα πάμε. Λοιπόν, είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη η συσκευασία. Είναι μεταλλικό, περίπου. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Μεταλλικό είναι ελαφρό το μέταλλο. Πάρα πολύ, ναι. Πολύ συμπαθητικό. Συμπαθέστατο. Και αυτές είναι οι καρτούλες. Μάλιστα. Είναι σε μέγεθος τράπουλας περίπου. Ναι, ναι, ναι. Μικρές λίγο. Οπότε νομίζω μπορούμε να κάνουμε εναλλάξ. Θα έλεγα να μην πάει όποιος χάνει. Όχι. Θα πηγαίνει εναλλάξ. Εξάλλου. Αυτό είναι το νόημα. Να δούμε και πώς και τι ερώτηση είναι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Α! Ξανά πάλι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Έλα! Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Άρα, εγώ κάνω την ερώτηση και εσύ απαντάς. Λοιπόν. Οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά, εμείς θα τις λέμε κατευθείαν στα ελληνικά. Λοιπόν, πέσαμε στην περίπτωση αυτή, έπρεπε να την κάνεις σε μένα, δεν πειράζει. Λοιπόν, η δημοφιλή σειρά παιχνιδιών Assassin's Creed έχει πολλά sequels και spin-offs. Μάλιστα. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι μέρος της σειράς? Revelations, Olympus, Black Flag και Valhalla. Αυτό και το Revelations. Olympus. Olympus. Το ήξερα. Revelations είναι, υπάρχει παιχνίδι Revelations. Υπάρχει, γιατί υπάρχει κι άλλο Revelations. Ναι, είναι Assassin's Creed Revelations. Ναι, υπάρχει κι άλλο Revelations. Το Black Flag, το Revelations το έχω, αλλά το έχω παίξει. Το Black Flag το παίζω τώρα, είναι με τους πειρατές. Δεν έχει Olympus, γιατί έχει το Odyssey. Έχει το Odyssey που αναφέρεται μέσα Olympus. Και το Valhalla είναι, όχι το πιο τελευταίο, αλλά το πιο πρόσφατο. Μάλιστα. Ωραία, δεν πειράζει. Εξάλλου λοιπόν δεν τα έχω παίξει αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Μπορεί να το ήξερες όμως, μπορεί να το ήξερες και μην το έχεις παίξει, δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, πειράζει. Σειρά σου. Master Chief λέει. Ναι. Ο πρωταγωνιστής της franchise Halo είναι λέει συνδυασμένος με έναν κωδικό αριθμό που έχει γίνει μέρος του πραγματικού του ονόματος. Μάλιστα. Και έχει 4 συνδυασμούς τριών αριθμών. Ναι. Πρώτο, 007. Ναι. Β. 470. Ναι. Τρίτο, 777. Ναι. Και τέταρτο, 117. Λοιπόν, το ξέρω το παιχνίδι, αλλά δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες. Θα πω στην τύχη το 470. Όχι, το 117. Ήμουν ανάμεσα δύο, ήξερα που κλείται να είναι το 007. Ναι, και το πρώτο και το τρίτο. Εγώ με την πρώτη ματιά θα έλεγα το 777, αλλά τελικά δεν είναι. Υπάρχει το 777 σε παιχνίδι, αλλά όχι αυτό. Το 777 θα μπορούσε να είναι και ταινία με το Βέγκο. Μυστικό πράκτο. Σωστό. Υπάρχει ο Παρακρός Πράκτον.
ελπίζω να μην γίνουμε πολύ ρεζίλοι. Εντάξει, λίγο, δεν πειράζει. Για πλάκα. Στη σειρά Super Mario Bros. Τι ζώο είναι ο Yoshi? Ο ή η Yoshi, μια επιφύλαξη δεν έχω υπόψη μου. Είναι δράκος, σκύλος, σάβρα ή δεινόσαυρος? Ο δράκος δεν είναι ζώο. Σωστό. Άρα απορρίπτεται ήδη. Για πέστε τα άλλα. Σκύλος, σάβρα ή δεινόσαυρος. Τι ζώο είναι ο Yoshi? Ο ή η Yoshi. Το Yoshi. Ή δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Ναι. Στην τύχη το είπα. Παιδιά, στην τύχη το είπα. Πώς είναι το πραγματικό όνομα του sidekick του Sonic, του Σκατζόκινου, του Hedgehog? Πώς είναι το πραγματικό του όνομα? Λοιπόν, Speed Fox, Miles Brower, Rabbit Roy ή Dr. Eggman? Το δεύτερο. Miles Brower, ναι. Ναι. Μπράβο. Βρήκαμε και κάποια. Ναι. Το Spax είναι Half Meter και Companion του πρωταγωνιστή ποιου παιχνιδιού? Αχαρτογράφει τα νερά! Αλλά οι απαντήσεις είναι, θα δεις, είναι Croc, Rayman, Crash ή Spyro. Εγώ μόνο ένα έχω υπόψη μου και είναι αυτό που είναι το σωστό. Το Spyro. Ναι. Εγώ το είπα, το είπα στον τύχη. Είναι το quiz που γινόμαστε ρεζίλιο. Δεν πειράζει, ναι. Το βρήκαμε. Σωστά, ναι. Τα βρίσκουμε. Δεν τα ξέρουμε κιόλα. Βέβαια τώρα. Πιο δημοφιλέστατο παιχνίδι ξεκινάει στη Raccoon City. Το Resident Evil. Θέλει αριθμό? Όχι, όχι. Τι είχε εναλλακτικά? The Last of Us, Gears of War, The Need for Speed, αλλά αυτό. Ναι, τι κάνει μια ουρά. Στο F-Zero ποιο είναι το όνομα της αγωνιστικής μηχανής του Captain Falcon? Είναι λίγο ότι κάνει μιαου μιαου. Night Thunder, Wind Waker, Blue Falcon, Hyper Speeder. Blue Falcon. Βέβαια. Τα σανσκριτικά συνεχίζονται. Ποιο είναι το όνομα του τρελή... του τρελή. Ποιο είναι το όνομα του τρελού επιστήμονα στο Maniac Mansion? Ωραία ακούγεται το Maniac Mansion. Ωραία ακούγεται. Albert Brainstein. Ζακ Μακράκιν. Είναι Albert. Albert. Α, Albert. Brainstein. Ναι. Το όνομα του μόνο. Ναι, ναι. Ζακ Μακράκιν. Ναι. Dave Miller. Fred Edison. Λοιπόν, θα έλεγα είπα πρώτο το τέταρτο. Καλά πας. Τέταρτο. Για να σου λέει Matt Sides. Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι και το πρώτο. Θα μπορούσε και το πρώτο, αλλά το τρίτο, το τέταρτο φαίνεται ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Σε ποιο iconic video game θα βρεις τους Blinky, Inky, Pinky και Clyde? Μάλιστα. Λοιπόν, Sonic the Hedgehog, Pac-Man, Crash Bandicoot, Super Mario Bros. Σκέψου λίγο τα ονόματα πως είναι. Sonic. Όχι. Mario. Όχι. Ποιο ήταν? Το Pac-Man. Είναι τα φαντασματάκια. Εδώ ίδια παρόμοια ονόματα. Εδώ δεν δείχνω την ηλικία μου. Είναι από τα παιχνίδια που κρύβω επιμελώς. Διότι απλώς δεν έχω παίξει αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι ήμουν αγέννητη. Ναι, 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 είπαμε. Στο Pac-Man είναι. Έτσι που πάμε σε λίγο θα βγαίνει να έχουμε γεννηθεί πέρσι. Ναι. Στην προϊστορία. Ναι, ναι. Είναι δύο, τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα. Η αξιομνημόνευτη ατάκα Follow the Damn Train CJ. Ναι. CJ. Λέγεται από τον Big Smoke, ναι. Σε ποιο παιχνίδι? Grand Theft Auto San Andreas, Red Dead Redemption 2. Μ' αρέσει και το 2. Ναι. Hitman ή Mafia 2. Για πες πάλι την ατάκα. Follow the Damn Train CJ και το λέει ο Big Smoke. Θα έλεγα ότι είναι τη Mafia ή το Red Dead Redemption. Όχι. Κανένα από τα δύο. Είναι το Grand Theft Auto San Andreas. Λοιπόν, η πρώτη μου ήταν αυτό. Ναι. Ήταν αυτό. Είδες, καμιά φορά... καμιά φορά καλά είναι να ακολουθούμε την ακριβώς πρώτη, το πρώτο hunch. Παρεμβάλλω ένα πολύ μικρό story time που έχει σχέση όταν έδινα εξετάσεις για το proficiency. Α, το proficiency. Ήταν καλή ώρα multiple choice και είχα δώσει κάποιες απαντήσεις. Και είχα χρόνο δυστυχώς. Και λέω για να τα ξαναδώ και διόρθωσα περίπου τα μισά. Και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, το είχα πάρει βέβαια το proficiency, αλλά θα το έπαιρνα με πολύ καλύτερο βαθμό. Ήταν λάθος. Ναι, ήταν σωστά τα πρώτα που είχα πάρει. Εν τω μεταξύ, πήγα μετά στο μάθημα, γιατί δίναμε εξετάσεις και συνεχίζαμε το μάθημα.
Και τότε είπε η καθηγήτρια, μην τη χαρακτηρίσω, να μην έχετε second thoughts. Και λέω, Χριστιανή μου, μετά τις εξετάσεις το λες. Είδες. Έδωσες μία καλή συμβουλή όλη τη χρονιά και τη δίνεις μετά τις εξετάσεις. Είναι αυτό. Στη διάσημη σειρά παιχνιδιών πλουτσοπατινάδας, Super Smash Bros. Ποιος είναι ο μόνος χαρακτήρας με τον οποίο μπορούσες να παίξεις, ο οποίος έφυγε από τα παιχνίδια μετά το πρώτο. Δηλαδή εμφανίστηκε στο πρώτο και μετά δεν ξαναεμφανίστηκε. Αυτό το είναι αραμαϊκά. Ναι, είναι λίγο. Και πες. Wario, Meta Knight, WWE Wii Fit Trainer, Ice Climbers. Τώρα στην τύχη τελείως. Για ξαναπέστε γιατί δεν το θυμάμαι. Wario, ναι. Meta Knight, ναι. Wii Fit Trainer, Ice Climbers. Λοιπόn, επειδή κάποιον με το όνομα Wii Fit Trainer θα τον πέταγα έξω από το παιχνίδι, λέω αυτόν. Και όμως είναι Ice Climbers. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο. Και να μην το ξέρει κανείς. Λοιπόν, What Mario Kart Track, θα το διαβάσω τώρα αυτό στα αγγλικά. Ναι. Ποιος διάδρομος του Mario Kart έχει μια πολύχρωμη επιφάνεια τοποθετημένη στο διάστημα. Rainbow Road, Heavenly Highway, Fairy Freeway και Cloud Cruise Way. Θα έλεγα ότι είναι λίγο Dead Giveaway. Όχι. Για πες το πάλι. Rainbow Road. Rainbow Road με το πολύχρωμο. Γι' αυτό σου είπε είναι Dead Giveaway. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στα παιχνίδια Pokémon, ποιο Pokéball είναι γνωστό ότι είναι το πιο αποτελεσματικό και καλύτερο στο να πιάνει Pokémon? Κβαντομηχανική. Ultra Ball, Great Ball, Master Ball, Heavy Ball. Είναι και αυτό λίγο giveaway που λες. Για ξαναπες το. Τον ορισμό ή τα... Όχι τα αυτά. Ultra Ball, Great Ball, Master Ball, Heavy Ball. Ultra. Το Master. Το Master, εντάξει. Το Ultra είναι πιο πολύ από το Master. Ναι, αλλά το Master δείχνει πιο πολύ πάει στη δεξιότητα, ξέρεις, έτσι... Ποιο είναι το όνομα του κυρίως βασιλείου όπου εκτελήσεται το παιχνίδι Zelda? Μπέλγκαρ, Ξανατού, Χαϊρούλ. Αν δεν το έχω διαβάσει σωστά, μην μου την πέσουν οι φανατικοί του παιχνιδιού. Μπάνγκορ. Το τελευταίο. Όχι, το Χαϊρούλ. Ας μας συγχωρέσουν όσοι ξέρουν τα παιχνίδια αυτά. Είναι λίγο εξειδικευμένα τα γούστα μας. Ναι, και είναι εκτός αυτού του Ρέτζεστερ. Samus is the hero, είναι ο ήρωας. Σε ποιο διάσημο παιχνίδι του Nintendo από το 1980, τη δεκαετία του 80. Mega Man, Metroid, Mario Kart, Dragon Quest 4. Εντάξει, είμαστε αναγέννητα τότε. Ναι, είπαμε, δεν έχουμε γεννηθεί. Δεν είχαμε γεννηθεί. Και τα παιχνίδια είναι... Mega Man, Metroid, Mario Kart, Dragon Quest 4. Dragon Quest. Metroid. Ναι. Metroid. Ήταν και αυτό. Για μένα η πρώτη μου σκέψη. Είδες. Εννοείται φυσικά ότι τα περισσότερα τα ξέρουμε, απλά δεν τα έχουμε παίξει. Δηλαδή, ναι, τα έχουμε υπόψη μας τα παιχνίδια. Ακουστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχω αυτά παίξει. Δηλαδή που δεν απαντάνε σωστά. What color turtle shell in Mario Kart goes directly for the first place racer? Α, πάει στην πρώτη θέση. Green, blue, red, purple. Πράσινο, μπλε, κόκκινο ή μοβ. Τώρα το κόκκινο θα ήταν πολύ χτυπητό. Πράσινο, μπλε. Μπλε. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στο Minecraft? Ο Dave, ο Steve, ο Jason ή η Linda? Η Linda. Όχι. Ο Jason. Όχι. Ο Steve. Ο Steve, ναι, άμα τους πεις όλους φυσικά θα βρείτε το σωστό. Δεν τους είπα όλους, είπα τρεις από τους τέσσερις. Ποιος από τους χαρακτήρες αυτούς που πρωτοεμφανίστηκαν στο Resident Evil 2, στο 2, δεν εμφανίζεται στο 6? Sherry Birkin, Ada Wong, Leon Kennedy, Claire Redfield. Η Claire. Η Claire. Αυτά πια... Ποιο είναι το κορίτσι του Donkey Kong? Και εμένα τι με νοιάζει. Δεν ανακατεύομαι στο μπροστά με τα παιδιά του. Dixie Kong, Candy Kong, Tiny Kong, Wrinkly Kong. Για τρολιά θα έλεγα το Tiny Kong. Όχι. Η Dixie. Όχι. Τις άλλες πως τις είπαμε. Η Candy και η Wrinkly. Η Candy. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις δεν διαβάζω
τον κίτρινο τύπο της χώρας των κόμμων. Τα τσαμπολιά δεν μας ενδιαφέρουν. Οπότε, πώς ονομάζεται το franchise των παιχνιδιών Lara Croft? Καλά, Tomb Raider. Ευτυχώς πέσανε και μερικές που τις ήξερα. Φυσικές, έχει τα άλλα είναι Grave Digger, Death Pirates, Metroid και Tomb Raider. Φυσικά εννοείται. Αυτό ούτε καν... ναι. Μάλιστα δεν περίμενα καν να μου πεις τα αναλλακτικά. Σε κυνηγάει το Metroid εσένα. Λοιπόν, στα παιχνίδια Metroid, which power suit upgrade allows Samus to perform a powerful electrified somersault, space jump boots, plasma beam, screw attack και morph ball. Είναι λίγο παραπλανητικό. Το morph ball. Όχι. Το τρίτο. Το screw attack. Screw attack. Ας πούμε κάποιος που δεν το ήξερε θα έλεγε το boots, ναι, ή το plasma beam. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι χαρακτήρας του Call of Duty? Private Martin, Corporal Klinger, Sergeant Evans, Captain Foley. Δεύτερος. Ναι. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής χαρακτήρας από video game όλων των εποχών? Όλων των εποχών. Pac-Man, Mario, Sonic, Zelda. Mario. Ναι. Βέβαια. Είναι και τα είναι πιο, και πιο παλιά, τα πιο, παλιά, τα πιο, πιο κλασικά. Ακριβώς. Ποιος λέει είναι ο κύριος στόχος? Ναι. Του Καταμάρι Νταμάση. 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 Αυτά είναι φοινητικά. Ναι, 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 ναι. Collect the largest item possible. Να βρεις δηλαδή το μεγαλύτερο item, το μεγαλύτερο αντικείμενο possible που υπάρχει. Το possible. Να μεγαλώσεις το καταμάρι σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος μέσα σε μια συγκεκριμένη ώρα. Τι είναι το καταμάρι? Δεν ξέρω. Τι είναι ο κορμοράνος? Δεν έχω ιδέα τι είναι το καταμάρι, τώρα θεός και η ψυχή του. Να μαζέψεις όσο περισσότερα εξειδικευμένα αντικείμενα μπορείς μέσα σε μια συγκεκριμένη ώρα και όλα τα παραπάνω. Λοιπόν, θα έλεγα ή το τρίτο ή το τέταρτο. Το τρίτο? Το τέταρτο. Και έλεγα να πω το τέταρτο κατευθείαν. Ποιος θεωρείται ο πιο καλός επιθετικός παίκτης στο Tecmo Super Bowl? Barry Sanders, Joe Montana, Bo Jackson, Jerry Rice. Το δεύτερο. Το τρίτο. Αυτόν είχα πει, είχα σκοτώ. Τι γλώσσα μιλάνε οι Sims? Simlian, Simlish, Simaric ή Simlis? Πώς είναι τα πρώτα? Simlian, Simlish, Simaric ή Simlis? Simlis. Ναι, το English, ναι, από εκεί το... Ποιο ήταν το πρώτο Atari game? Pong, Missile Command, Pac-Man, Tetris. Tetris. Pac-Man. Όχι. Το Command. Όχι. Το Pong. Ναι, τώρα που το λες το είχα υπόψη. Ναι, όχι όντως, το θυμόμουν. Το ήξερα το Pong. Το ήξερα το Pong. Όχι σοβαρά το ήξερα το Pong, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν της Atari. Ναι. Στο Mortal Kombat 11. Με ποιο όνομα από ταινία του Disney, η Cassie Cage αποκαλεί την Frost? Νάρνια, Έλσα, Πόπινς ή Beast? Το Beast το είπε διαφορετικά, έχει κάποια σημασία? Όχι. Απλώς τα άλλα ήταν ονόματα και ξανά τα βγαίνει και ένα Beast. Νάρνια, Έλσα, Πόπινς ή Beast? Πόπινς. Όχι. Νάρνια, Έλσα. Έλσα. Η γνωστή Έλσα, να υποθέσω. Γνωστή Έλσα, το Frozen. Ναι. Σε ποια σειρά βίντεο γκέιμ θα συναντήσεις το Τσόκομπο? Το ξέρω κι εγώ. Silent Hill, Final Fantasy. Final Fantasy, Final Fantasy. Το Τσόκομπο. Πια μου. Στο Uncharted, ο Nathan Drake φοράει γύρω από το λαιμό του ένα σαν χαλκά που λέει Sic Parvis Magna, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο, όχι απαραίτητα τι συμβαίνει, μεταφράζεται πως The great and small stand on a star. All is fair in love and war, greatness from small beginnings, never tickle a sleeping dragon. Το πρώτο πώς ήταν? The great and small stand on a star. Και οι μεγάλοι και οι μικροί στέκονται πάνω σε ένα αστέρι. Το δεύτερο. All is fair in love and war, όλα είναι δίκαια στον έρωτα και το πόλεμο. Greatness from small beginnings. Και το μεγαλείο από τα μικρά πράγματα και never tickle sleeping dragon. Ποτέ μη γαργαλά ένα δράκο που κοιμάται. Τρολιά, θα έλεγα το τέταρτο, αλλά πιστεύω ότι είναι το πρώτο. Όχι. Όχι. Είναι το τρίτο. Και τελικά είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Sick Parvis Magna. Ποιος πρωταθλητής από το League of Legends έχει τον τίτλο The Machine Herald? Ναι. Victor, Graves, Oriana, Heimerdinger.
το τέταρτο. Όχι. Η Οριάννα. Όχι. Ο αυτός. Ποιο από τους δύο? Ο Βίκτορ ή ο Μπρέ? Ο Βίκτορ είναι. Ο Βίκτορ. Ναι. Ένας από τους άλλους δύο. Ένας από όλους λέει είναι. Τι το ψάχνεις? Ποιανού. Εμβληματικού χαρακτήρα. Ορκισμένος εχθρός είναι ο Dr. Ivo Eggman Robotnik. Αυτό το ήξερα. Του Crash Bandicoot, Donkey Kong, Sonic the Hedgehog ή Spyro the Dragon. Το Spyro the Dragon. Όχι. Το τρίτο. Ο Sonic. Ναι. Αυτό ήξερα. Πήγα να πω στην αρχή, αλλά... Ναι, το ήξερα με τον Robotnik. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι το βίντεο... Το ήξερα, αλλά δεν το είπα. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι playable στο Overwatch? Hanzo, Mercy, Diva, Akali. Το Akali. Το Akali. Είδες. Σε ποιο παιχνίδι μάχης μπορεί να φας μία από ένα Hadouken? Street Fighter, Renegade, Tekken, Way of the Exploding Beast. Tekken. Όχι. Το πρώτο. Street Fighter. Και όντως, και όμως αυτό είχα σκοπό να πω, αλλά μετά πήγε το Tekken και λέω αυτό και θα είναι. Είδες, είναι παραπλανητικά. Ναι. Λοιπόν, ποιος από τους παρακάτω καλλιτέχνες ήταν μυστικός χαρακτήρας στο Guitar Hero 3 Legends of Rock? Μάλιστα. Ozzy Osbourne, Eric Clapton, Slash, Santana. Slash. Μπράβο. Πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα. Στο παιχνίδι Worms. Ναι. Μπλίκια. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Ποιο από τα επόμενα όπλα επηρεάζεται από τον άνεμο? Grenade, χειροβομβίδα, airstrike, αεροπορική έφοδος. Μπαζούκα ή μόρτα? Θα έλεγα το αεροπορική έφοδος ή το μόρτα. Το μπαζούκα. Είναι το μπαζούκα. Και ειλικρινά αυτό θα έλεγα πρώτο. Κοίταξε, σε πιστεύω απολύτως, γιατί και εμένα μου συμβαίνει αυτό. Άρα το πρώτο χάνει. Η Κορτάνα είναι τεχνητή νοημοσύνη από πιο δημοφιλές video game? Resident Evil, Halo, Portal, Starcraft. Το Portal. Το δεύτερο. Halo. Το Halo. Resident Evil δεν ήταν με τίποτα. Αυτό το ήξερα, ναι. Στη σειρά παιχνιδιών Fallout, ένα επιζών βγαίνει έξω σε ένα, σε μία έρημο μεταποκαλυπτική με τη βοήθεια του έπιστου υπολογιστή του που τον φοράει στο χέρι του. Ναι. Πώς λέγεται το interface αυτό? Armand. Ratchet and Clank, Solid Snake ή Pip-Boy? Το Ratchet and Clank δεν είναι. Όχι. Είναι από κάποιο άλλο παιχνίδι. Είναι από άλλο. Και το... αυτός, ο Solid Snake. Και ο Solid Snake. Άρα μένει το... Armand και Pip-Boy. Pip-Boy. Ναι, μπράβο. Πώς λέγεται το νόμισμα στο Roblox? Rokas, Robux, Rolos, Rocoins. Ή Rokas ή Rocoins. Όχι. Ένα από τα άλλα. Το τρίτο. Robux. Robux. Ποιος από τους επόμενους είναι χαρακτήρας στο Five Nights at Freddy's? Φόξι, Φύση, Φρόγκι, Φράγκι. Πώς σου λένε αυτούς? Φόξι, Φύση, Φρόγκι, Φράγκι. Φύση. Φόγκι. Φρόγκι. Φόξι. Φόξι. Στο Spider-Man Miles Morales ποιος χαρακτήρας είναι ο Tinkerer? Μάλιστα. Uncle Aaron. Ναι. Gunke Lee. Ναι. Finn Mason. Καμίλα Βάσκες. Finn Mason. Ναι. Βεβαίως. Αυτή τη φορά ακολούθησε το πρώτο μου χάντς. Κι εγώ πριν με το Φόξι Φούξι, αλλά ήταν λάθος. Κάτι χέρι κάνεις. Σε ποιο παιχνίδι οι γιγάντιοι ανταγωνιστές, οι γιγάντιοι εχθροί ονομάζονται Reapers? Dark Souls, Hades, Mass Effect, or Death Stranding? Το πρώτο. Ποια είναι τα άλλα? Dark Souls, Hades, Mass Effect, Death Stranding. Α, στο Death Stranding. Mass Effect. Mass Effect. Φυσικά, μα δεν ήταν τα άλλα. στη σειρά The Witcher, από τα παρακάτω δεν είναι παρατσούκλι του πρωταγωνιστή Geralt? The Butcher of Blaviken. Ναι. Ziraël. Gwynplaine. The White Wolf. Το τρίτο. Όχι. Το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο. Σε ποια χρόνια εκτελήσατε το Red Dead Redemption 2? 1900,
1910, 1899 ή 1884. Το 2, ε. Ναι, είναι 910, 1910, 1899 και 1884. 1899. Μπράβο. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής στο Legend of Zelda Breath of the Wild? Γκάνον, Χουρίλε, αυτός που δεν είναι, Ζόρα, Princess Zelda. Ανταγωνιστή. Ζόρα, Χουρίλε, το πρώτο. Γκάνον. Είναι το παιχνίδι που γίναμε διεθνώς ρεζόντο, ναι. Ποιο φρούτο μαζεύει ο Crash Bandicoot? Το άλλο φρούτο. Σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών Crash Bandicoot. Dragon Fruit, Wonka Fruit, Goomba Fruit, Mila. Dragon Fruit, Wonka Fruit, Goomba Fruit. Goomba Fruit. Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται building game? Γιατί ξέρω και τα άλλα που θέλω. Ναι. Roblox, Crossy Road, Cities Skylines, Minecraft. Δεν θεωρείται building. Δεν θεωρείται building ένα από αυτά. Cities Skylines. Όχι. Το Roblox. Όχι. Το Minecraft. Όχι. Το αυτό που Crossy Road. Δεν το ξέρω. Έτσι κι αλλιώς εμείς building games δεν παίζουμε. Με τίποτα. Ούτε στρατηγικής. Ούτε αυτά που χτίζεις κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που χτίζεις κόσμο είναι. Δεν είναι καθόλου στο... Όχι, καθόλου, καθόλου. Στο ρεπερτόριό μας. Μέχρι τώρα δεν είδα καθόλου Gabriel Knight. Έλατε. Δεν είδα καθόλου Dark Fall. Deus Ex. Καθόλου, Deus Ex, βέβαια. Evil Within. Βέβαια. Και το Resident Evil μόνο δύο ερωτήσεις είχε. Το Raider μία. Τι το Assassin's Creed μία, δηλαδή. Παίρνει ένα μηδενικό. Ναι. Παίρνει ένα. Πού είναι το American McGee's Alice? Έλατε. Και άλλα παλιότερα κλασικά. Βέβαια. Φαντασμαγόρια. Τα Dark Fall. Όχι, καλά και τα Dark Fall και τα άλλα, τα Still Life. Τα Still Life, το Broken Sword. Βέβαια. Το Mist. Ναι. Ποιος τραυμάτισε θανάσιμα κάτι που λέγεται, λέει, της Σιλβάνας Windrunner. Windrunner. Lady Sylvanas, Windrunner. Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Κάποιο πλάσμα, ίσως, ναι. Ναι, κατά τον Τρίτο Πόλεμο, ναι, στο World of Warcraft. Άρθας, Μενεθίλ, Βαλκύρ, Βαρόκ, Σάουρ, Φρανκ, Μπόλβαρ, Φορ Dragon. Το τρίτο. Όχι, ποιο. Το πρώτο. Καλά κάνει. Ναι. Ποιο από τα παρακάτω παιχνίδια στη σειρά Elder Scrolls, ναι, ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε? Morrowind, Arena, Battlespire, Daggerfall. Τώρα και όλα τα έχω ακουστά, το Daggerfall. Όχι. Το πρώτο. Όχι. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Αυτό το ξέρω γιατί έχω παίξει. Πόσα διαφορετικά, πόσο διαφορετικοί τύποι. Normal gems, κανονικών πετραδιών, εμφανίζονται στο Bejeweled. Δεν ξέρω, παίζουν τους αριθμούς. Λοιπόν, νομίζω είναι λίγο giveaway, σου λέει πόσα διαφορετικά. Σωστό. 3, 5, 6 ή 7. 7. Ναι. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Είναι οδηγίες εδώ πέρα. Τι λέω και εγώ, τι ερώτηση είναι αυτή. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν λοιπόν το παιχνίδι που γίναμε ρεζίλι. Αλλά όπως είπαμε πριν από λίγο, χωρίς να ξέρουμε καν ότι τελείωνε, λείπουν πάρα πολλά παιχνίδια που είναι εμβληματικά. Εμβληματικότητα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση ότι και αυτά, ας πούμε, το Super Mario, Βέβαια, η Zelda, το Sonic. Το Sonic είναι εμβληματικά και αυτά και το ιστορικά. Το World of War. Ναι, ναι. Αλλά όλα αυτά που αναφέραμε. Το Vampire, το Masquerade. Ναι, το Gabriel τον είπες. Το Gabriel τον είπα. Το Duke Nukem. Βέβαια. Το τέτοιος, ο... Wolfenstein. Βέβαια, που είναι τα πρώτα person shooter. Βέβαια, όλα τη σχέρα. Βέβαια. Είχα πάρει που λες ένα ντόμο από γνωστό εκδοτικό οίκο του εξωτερικού που ειδικεύεται στα λευκόματα και ένα πολύ ωραίο, μεγάλο, πολυτελέστατο ντόμο και λεγόταν η πιο δημοφιλής, πιο αγαπητή ήρωες video games όλων των εποχών. Είχε βέβαια στο εξώφυλλο, ευτυχώς, τη Lara Croft. Δεν είχε ούτε έναν μέσα ηρώ από τα Resident Evil.
Ορίστε. Το οποίο ήταν νομίζω πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη παράληψη. Γιατί εκτός ότι είναι πάρα πολύ γνωστά και δημοφιλή παιχνίδια, είναι και τόσα χρόνια που κυκλοφορούν. Δηλαδή δεν δικαιολογείται. Βέβαια. Έχω την υποψία ότι αυτά όλα τα compilations, αυτές τις συλλογές, γίνονται από άτομα που παίζουν συγκεκριμένα τέτοια παιχνίδια. Ναι, ναι, ήταν πιο πολύ σε αυτά και σε κονσόλες, όχι PC. Είχε πάρα πολλές, ας πούμε, από αυτά τα Roblox, Super Mario. Και το Final Fantasy, ξέρω εγώ, είχε μόνο μία ερώτηση. Αυτό που ήταν, δεν είχε σχέση με τις κονσόλες. Τις κονσόλες. Πού είναι το Goat Simulator? πού είναι το... Το Cheddar Simulator. Το Toast Simulator. Έτσι. Μιλάμε για παραλήψεις, δηλαδή. Παρακαλώ. Πού είναι για παραλήψεις, Τηγανητή πατάτα Simulator. Το οποίο, πέρα από την πλάκα, είναι πανδύσκολο. Είναι πανδύσκολο. Κανείς δεν έχει καταφέρει. Ελάχιστοι έχουν καταφέρει να ξεκολλήσουν από το πρώτο επίπεδο. Ναι. Στο οποίο πρέπει να βουτήξεις την πατάτα, στην κέτσαπ και, και στο τυρί το λιωμένο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο που γίναμε λίγο ρεζίλι. Αλλά όπως είπαμε, δεν ήταν στο register μας τα περισσότερα από αυτά. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Βγήκαμε τελείως από το comfort zone. Ακριβώς. Ήταν ένα μικρό βήμα για μας, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα. Εντάξει. Είχε πλακίτσα. Είναι πανέμορφο. Και για όποιον έχει υπόψη του τα παιχνίδια αυτά, το φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό. Βέβαια. Αν ξέρει τι απαντήσει, αλλά και να μην ξέρει, γιατί μαθαίνει. Μαθαίνει. Άλλωστε αυτό είναι το νόημα. Έτσι ακριβώς. Σε αυτού του τύπου τα παιχνίδια. Και δεν μα έκανε κακό. Όχι, βέβαια. Που ασχοληθήκαμε. Ναι. Τώρα ξέρει ποιο είναι το νόμισμα στο Roblox, α πούμε. Τώρα δεν το ξεχνάω. Εγώ δεν το θυμάμαι, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Το Roblox νομίζω. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας.